Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Χρήστο τον Ηλιάδη, τον φίλο, τον πολύ καλό φίλο, ο οποίος είναι αγωνιστής, αγαπάει πολύ αυτόν τον τόπο και το βλέπω με τι πάθος αγωνίζεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να στηρίξει αυτόν εδώ τον πολύπαθο τόπο και τους ανθρώπους του. Με συγχωρείτε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που μαζευτήκαμε σήμερα όλοι εδώ. Και για μας! Και για μας είναι τιμή! Όλες τις υποψήφιες και όλους τους υποψήφιους όλων των παρατάξεων που σήμερα εδώ ερχόμαστε ενωμένοι να επισφραγίσουμε τη μεγάλη νίκη της Κυριακής και στέλνουμε και ένα ισχυρό μήνυμα ότι σε αυτόν τον τόπο είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Εμείς είμαστε αδέλφια. Είμαστε άνθρωποι απλοί καθημερινοί αυτής της πόλης που ζούμε εδώ, δουλεύουμε εδώ, αγωνιζόμαστε, καθημερινά περπατάμε, κυκλοφορούμε σε αυτή την πόλη. Αγαπάμε αυτόν τον τόπο, αγαπάμε τους ανθρώπους του και θέλω να σας εκμυστηρευτώ κάτι σημαντικό. Όλη αυτή τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, επειδή έτυχε να έρθω πάρα πολύ κοντά με ανθρώπους ποντιακής καταγωγής και δεν αναφέρομαι μόνο στο φίλο, τον αδελφό, τον Γιώργο τον Σιδηρόπουλο και τον Στάθη τον Παλίδη που πραγματικά τους θεωρώ αδέλφια μου, επίσης τη Λουίζα την Κοσμίδου. Θέλω να σας πω και στα άλλα τα παιδιά που ήταν υποψήφιοι μαζί μου. Βλέπω εκεί τον Κώστα τον Νικολαίδη, βλέπω την Κική την Αμανατίδη, βλέπω τον Κώστα τον Χάψα, βλέπω όλα εκείνα τα παιδιά, τον Άρη τον Σαββίδη, τον Γιώργο τον Καραμπουγιουκίδη, την Ελένη τη Γρηγοριάδου που κάθεται εκεί και όλα τα παιδιά αυτά ποντιακής καταγωγής που με πλαισίωσαν, ήρθαν δίπλα μου, μου στάθηκαν σαν αδέλφια, τον Κυριάκο, τον Γεωργιάδη, συγγνώμη, το Θοδωρή το Χαραλαμπίδη, συγγνώμη ρε παιδιά αν κάποιον δεν αναφέρω, το Χαλκίδη, το Χρήστο, το Γιάννη, συγγνώμη. Όλοι αυτοί είμαστε πάρα πολλοί. Σε αυτή την παράταξη τη δική μας υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι ποντιακής καταγωγής, αυτό θέλω να πω, οι οποίοι με αγκάλιασαν, μου συμπεριφέρθηκαν σαν να είμαι αδελφός τους και εγώ θέλω πραγματικά στο ποντιακό στοιχείο αυτό το πράγμα να το ανταποδώσω και θα το κάνω πράξη την επόμενη μέρα. Και σας το λέω, μπορεί η καταγωγή μου να είναι αρβανίτικη όπως λένε, αλλά πραγματικά οι πόντι σε αυτόν τον τόπο έχουν καρδιά, έχουν πίστη, έχουν θέληση, αγαπάνε πολύ το Μενίδη και πραγματικά όλοι μαζί με τους ποντίους του Μενιδίου θα αλλάξουμε αυτή την πόλη. Αυτή την πόλη που έχει αδικηθεί, αυτή την πόλη που για πολλά χρόνια έχει γίνει πίσω αυλή της Αθήνας, που για πολλά χρόνια όλη η κεντρική εξουσία και όλη η πολιτική σκηνή μας έβλεπε σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Εμείς θα αλλάξουμε αυτή την πόλη. Το χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε σε όλους σας. Θα το κάνουμε. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που είστε σήμερα εδώ. Αυτή η στήριξη που κάνετε, Χρήστο, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος το είπε, το έκανε πράξη. Βλέπω πόσο πολύ αγωνίζεται και πόσο πολύ προσπαθεί. Όλοι μαζί αξίζει. Όλοι μαζί. Αξίζει. Όλοι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ τον Μιχάλη τον Βρετό, ευχαριστώ τον Μανώλη τον Αλυφιδάκη, ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που σταθήκαμε όλο αυτό το διάστημα και θέλω να ξέρω ότι είμαστε μια δεμένη ομάδα και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και την επομένη θέλω να ξέρετε ότι οι πόρτες των γραφείων μας, γιατί εμείς δεν θα κλειστούμε σε γραφεία, εδώ θα είμαστε. Μαζί σας και να τα λέμε. Και την επομένη είμαστε στη διάθεσή σας για να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί και να αγωνιστούμε, να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο, γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε καλό. Να βοηθήσουμε τους συνδημότες μας, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εδώ, της πόλης μας. Και έτσι λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω να σας κουράσω. Μεγάλη μου τιμή, ξαναλέω, που είμαστε σήμερα, που είστε σήμερα εδώ. Και όλοι μαζί με τον Χρήστο, όλοι, τον ευχαριστώ από τα πάντα της καρδιάς του, το αξίζει, είναι πατριώτης, είναι μενιδιάτης, το αξίζει, αγαπάει αυτόν τον τόπο και πρέπει αυτός ο τόπος να του ανταποδώσει έτσι, αυτό πραγματικά που έχει κάνει. Πραγματικά πρέπει να το αποδώσουμε αυτό. 7 Ιουλίου.